Αγαπητοί φίλοι της λογοθήκης μας, το γεγονός του θανάτου αποτελεί την πιο συγκλονιστική και συνάμα την πιο φοβερή κατάσταση στην ανθρώπινη φύση. Μέσα από τη μελέτη της παγκόσμιας ανθρωπολογίας διαπιστώνουμε ότι η αγωνία του θανάτου είναι από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας το μόνιμο και το πιο επώδυνο άγχος του ανθρώπου. Η επιγή ζωή του είναι μία συνεχής και ανελαίτη μάχη κατά του θανάτου, την οποία οι ειδικοί ονομάζουν ως ένστικτο αυτοσυντηρήσεως. Το πρώτο πράγμα που προμηνεί η γέννησή μας είναι ο αναπόφευκτος θάνατός μας. Η γέννηση και ο θάνατος είναι οι δύο σταθερές της υπάρξεώς μας. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, έστω και αν δεν επιθυμούμε, για λόγους ψυχολογικούς, να την παραδεχθούμε. Ο θάνατος, ο έσχατος εχθρός, με τα προμηνύματά του, είναι το υφάδι της ανθρώπινης κακοδαιμονίας και του ατέλειωτου δράματος, διότι αυτός είναι το αναπόφευκτο της ζωής. Φυσικά ο άνθρωπος δεν πλάστηκε φύση θνητός, αλλά δυνάμει αθάνατος. Η έννοια της θνητότητας και της φθοράς είναι ασυμβίβαστη με τις έννοιες της αιωνιότητας του Θεού. Η υπέρτατη ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου μπορούσε να καθορίσει την μελλοντική του κατάσταση. Δυστυχώς προτίμησε τη θνητότητα. Έτσι, μετά από την μοιραία πτώση, κανένας θνητός δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την φοβερή κατάληξη. Ο Σωτήρας μας Χριστός ήρθε στον κόσμο να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτερη της πτώσεως κατάστασή του. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε στον κόσμο να πραγματοποιήσει την διακονία της καταλλαγής, να κηρύξει το Ευαγγέλιο της ειρήνης, να καταργήσει την αμαρτία και να νικήσει το θάνατο, καθότι τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού δούνε μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών. Κατά τρόπο όμως παράδοξο, νίκησε το θάνατο με το θάνατο το δικό του. Νίκησε τη φθορά που προκαλεί η ταφή στο χώμα με τη δική του ταφή. Ανέτρεψε τον αιώνιο νόμο του θανάτου. Ο Χριστός δέχθηκε να ταφεί στους φυσικούς νόμους, προκειμένου να επιτελέσει με ακρίβεια τη σωτηρία του κόσμου. Όμως η φύση δεν δέχθηκε να εφαρμόσει τους άτεκτους νόμους της για τον Δημιουργό της. Σύμφωνα με την βιβλική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, το νεκρό σώμα του Κυρίου δεν υπέστη φθορά. Δεν το άγγιξε δηλαδή οντολογικά το γεγονός του θανάτου, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εις άδου, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Η ενυπάρχουσα αθεότητα του Κυρίου στο νεκρό και άχραντο σώμα του δεν επέτρεψε να υποστεί τη φυσική φθορά, διότι αυτό είχε πια αυθαρτοποιηθεί, είχε θεωθεί από τη στιγμή που είχε προσληφθεί από Αυτόν. Ως πιστοί του Χριστού, μόνο εμείς έχουμε το προνόμιο να μην βιώνουμε το άγχος του θανάτου και τις παρεπόμενες συνέπειές του. Ο αρχηγός της πίστεώς μας νίκησε το θάνατο και καθαίρεσε την εξουσία του για τους πιστούς του. Αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα ή μία ονειρική ουτοπία, αλλά μία απτή πραγματικότητα. Έχουμε γίνει αθάνατοι διότι πάψαμε να ζούμε αυτονομημένοι από τον Θεό. Είμαστε αθάνατοι διότι είμαστε πια οργανικά κύτταρα του αθανάτου σώματος του Χριστού μας. Τρεφόμαστε με το ακύρατο σώμα του και ποτιζόμαστε με το τίμιο αίμα του, τα οποία μας μεταγγίζουν την αφθαρσία και την αθανασία. Ο δικός μας λεγόμενος θάνατος
είναι πια κοίμηση, χωρίς ουσιαστικές οντολογικές επιπτώσεις, διότι ιδέα αποθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι συζήσομεν αυτό, ιδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνίσκει, θάνατον αυτού ουκέτι κυριεύει. Γι' αυτό και εμείς πανηγυρίζουμε το θάνατο του θανάτου μας και ψάλουμε ακατάπαυστα κατά την λαμπροφόρο πανηχίδα της Αναστάσεως. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν.